Αποτίμηση δυσφορίας της οικονομίας και των εθνικών θεμάτων έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντηση που είχε με φοιτητές του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου. Πάμε στη Χρύσα Ρουμελιώτη να μας ενημερώσει. Χρύσα. Και αυτή η αποτίμηση αφορά την τριετία, καθώς συναντάται με τους φοιτητές κάθε χρόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με αρχής γενομένης, με πρώτη συνάντηση πριν από 3 χρόνια, και αφορούσε τόσο την πορεία της χώρας σε ό,τι αφορά την οικονομία της, αλλά και την εξέλιξη στα εθνικά μας θέματα. Δηλαδή στο Κυπριακό, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σταυρούλα. Εκτίμησε λοιπόν ότι η χώρα σταθεροποιεί τη θέση της και την πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, και αυτό αποτιμάται και από τους εταίρους ως αξιόπιστη σύμμαχος στο ΝΑΤΟ αλλά και αξιόπιστη εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαρίστησε όλες τις πολιτικές, δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις για το γεγονός, όπως είπε, ότι από τον Αύγουστο του 2015 σταθερά και απαρέγκλητα στήριξαν το στόχο να σταθεροποιήσει η χώρα τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Επισημένοντας ότι κυρίως το πρώτο μνημόνιο έγιναν λάθη από τους εταίρους της εκτιμήσεις τους, τα οποία οδήγησαν σε θυσίες παράλογες και υπέρογκες για τον ελληνικό λαό, ζήτησε, θεώρησε και χαρακτήρισε χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νέο πρόγραμμα διαχειρισιμότητας του χρέους να ληφθεί αυτό υπόψη και με έναν τρόπο να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα διορθώσουν αυτές τις θυσίες. Αποτελεί ευρωπαϊκό χρέος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επανέλαβε τις θέσεις της χώρας σε ό,τι αφορά το Κυπριακό αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχε όμως πολύ μεγάλη σημασία η τοποθέτησή του σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, mm-hmm. για την οποία είπε ότι η υλοποίηση της συμφωνίας η οποία επετεύχθη ανήκει αποκλειστικά στην ΦΥΡΟΜ. Μόνο εφόσον υλοποιηθούν όλες οι αναθεωρήσεις στο Σύνταγμα της χώρας και πιστοποιηθεί ότι σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι εγγύησεις που έχουν συμφωνηθεί, ναι. τότε μόνο και μόνο τότε θα απευθυνθεί πρόσκληση για την γειτονική χώρα σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και τότε και μόνο τότε, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία και θα έρθει προσκύρωση στην Ελληνική Βουλή. Αποτιμώντας όμως τα έως τώρα πεπραγμένα στο πλαίσιο σύναψης και υλοποίησης αυτής της συμφωνίας, Σταυρούλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ως σημαντικό το γεγονός ότι πρώτη φορά μετά τον κύριο Γκλιγκόροφ η γειτονική χώρα αποδέχεται ότι αποτελεί σλαβικό λαό, ο οποίος έχει σλαβική γλώσσα. Και άρα δεν υιοθετεί, μάλλον δεν υπάρχει καμία... κανένας παραλληλισμός και καμία σχέση με την ελληνική παράδοση της Μακεδονίας, του Φιλίππου και του Αλέξανδρου. Και βεβαίως ναι. κάλεσε την γειτονική χώρα να αξιοποιήσει τη σλαβική αυτή καταγωγή της και τα όσα καλά αυτός ο λαός, όπως είπε, έχει προσφέρει στην περιοχή, για να τα αναδείξει και να υπερηφανευτεί γι' αυτά. Πάμε να τον ακούσουμε. Να ευχαριστήσω όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, γιατί για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα της σταθεροποίησης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Σε αυτό, η συμπαράσταση των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων του τόπου από την πρώτη στιγμή, από το κρίσιμο καλοκαίρι του 2015, από τον Αύγουστο του 2015, αυτή η συμπαράσταση ήταν συνεπής. Παρά τις επιμέρους διαφορές που είναι απόλυτα θεμητές σε μια δημοκρατία, οι πολιτικές δυνάμεις στο βασικό μας στόχο, το στόχο της πορείας μας στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη, υπήρξαν συντεταγμένες, ενωμένες και συνεπείς. Αυτές οι ασφαλμένες εκτιμήσεις που οδήγησαν, το τονίζω, σε θυσίες που δεν οφείλονται σε λάθη του ελληνικού λαού, πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί πρέπει να υπάρξει, κατά την κατάρτιση αυτού του προγράμματος, ένα είδος επανόρθωσης για τον ελληνικό λαό σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά.